Της Κοντογιανόπουλος για τους ισοβαθμίσαντες θα ισχύσει και φέτος ό,τι είχε ισχύσει και πέρυσι. Αρχίζουν από αύριο το πρωί οι εκπτώσεις των καταστημάτων που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως το 50%. Ήδη σε πολλά καταστήματα έχουν τοποθετηθεί σχετικές ενδεικτικές πινακίδες με τα προσφερόμενα είδη. Οι εκπτώσεις αρχίζουν φέτος 14 μέρες νωρίτερα μετά από αίτημα του εμπορικού κόσμου και σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εμπορίου Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Αυγούστου και έχουν στόχο την αύξηση της κίνησης των καταστημάτων που τελευταία παρουσιάζει μείωση στην περιοχή ιδιαίτερα της πρωτεύουσας. Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η πρότασή του για την απλή αναλογή ανταποκρίνεται στην πρόσφατη ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και κανείς δεν θα μπορέσει είτε με διαδικαστικά τερτύπια είτε με αρνήσεις λόγω παρασκηνιακών δεσμεύσεων να την εμποδίσει να έλθει στην Ελληνική Βουλή και να συζητηθεί με ευθύνη όλων των κομμάτων μπροστά στον ελληνικό λαό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μιλτιάδη Εύερτ, ορίστηκαν οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων της Πάτρας, των Ιωαννίνων και του Ηρακλείου της Κρήτης. Ο κύριος Σταμάτης Μαύρος είναι από σήμερα το πρωί ο νέος πρόεδρος της ΟΝΕΔ στη θέση του Γιώργου Βουλγαράκη, που παραιτήθηκε μετά την εκλογή του ως βουλευτή. Ο κ. Μαύρος, μέχρι χθες αντιπρόεδρος, εκλέχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΔ με 73 ψήφους υπέρ, 12 απουσίες και 5 λευκά. Ο νέος πρόεδρος της ΟΝΕΔ, που γεννήθηκε το 1963 στην Αμοργό και είναι φοιτητής του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής, θα προτείνει τις αμέσως επόμενες ημέρες στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν το νέο εκτελεστικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ. Οι διακοπές άρχισαν. Παράλληλα όμως άρχισε και η πλούσια δράση πολλές φορές των διαρρηκτών που η έρημη πόλη και τα σκοτεινά σπίτια διευκολύνουν το έργο τους. Προκειμένου λοιπόν η ασφάλεια Αττικής να περιορίσει την πλούσια δράση των διαρρηκτών, δίνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη ασφάλεια των σπιτιών, των καταστημάτων αλλά πολλές φορές και των αυτοκινήτων μας τις ημέρες που θα λείπουμε στις διακοπές. Ας παρακολουθήσουμε όμως ένα χρήσιμο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Χρήστος Εφερλής. Τώρα το καλοκαίρι που λείπουν οι γάτες και χορεύουν τα ποντίκια, και όταν λέμε για ποντικούς εννοούμε τους αητονίχηδες διαρρήκτες, σπιτιών, καταστημάτων και αυτοκινήτων, καλό θα ήταν να εφαρμόσετε τις συμβουλές που δίνει η ασφάλεια Αττικής. Όσοι φύγουν σε διακοπές κατά τον χρόνο απουσία τους, να ενημερώνουν τους γείτονες ή συγγενικά τους πρόσωπα για να επιβλέπουν το σπίτι τους. Αρκεί σε αυτή την περίπτωση να είναι βέβαιοι ότι δεν εμπιστεύεστε γείτονες που είναι διαρρήκτες. Για την απουσία τους, να ειδοποιούν επιπλέον και την αστυνομική υπηρεσία της περιφερίας τους. Να κλείνονται καλά οι παροχές ρεύματος και νερού. Να μην αφήνονται κλειδιά σε διάφορες κρύπτες έξω από το σπίτι. Να μην αφήνονται σκάλες, πάγκοι, σκοινιά και άλλα αντικείμενα που οι κλέφτες μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για να ρίχυση. Όσοι κάνουν αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες, ταμεία κλπ., να προσέχουν τα άτομα που βρίσκονται γύρω τους ή που τυχόν τους ακολουθούν για να μην γίνονται θύματα ληστείας ή αρπαγής τσάντας. Να μην αφήνονται χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας μέσα στο σπίτι σε περίπτωση απουσίας που διαρκεί για μέρες. Οι ένοικοι των μονοκατοικιών τώρα και των πολυκατοικιών να μην ανοίγουν την πόρτα εισόδου του σπιτιού ή του διαμερίσματος και της πολυκατοικίας εφόσον δεν βεβαιωθούν ότι πρόκειται για γνωστά τους πρόσωπα. Για τους καταστηματάρχες πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ενεργοποιούν τους υπαλλήλους τους όταν εξυπηρετούν πελάτες επειδή με τη μέθοδο της απασχολήσεως κλέπτονται πολλά πράγματα. Και τέλος, για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ασφαλίζονται καλά και εφόσον το όχημα διαθέτει συναγερμό να τίθεται σε λειτουργία. Να μην εγκαταλείπονται μέσα στα αυτοκίνητα τσάντες με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα ή άλλα αξιόλογα πράγματα τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον των κλεπτών. Τα αυτοκίνητα επίσης δεν πρέπει να αφήνονται ανασφάλιστα, ιδίως στις παραλίες όπου τώρα το καλοκαίρι καιροφυλαχτούν διάφοροι διαρρήκτες. Πέθανε το πρωί από οξύ έμφραγμα ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, τακτικός καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην έδρα της μεταλλογνωσίας Τέος Πρίτανης του Πολυτεχνείου την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης και υπουργός βιομηχανίας στην κυβέρνηση Καραμαλή από το 1974 έως το 1977. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη στις 4.30 το απόγευμα στη Μητρόπολη των Αθηνών και θα ταφεί στο Λαύριο. Χαίρετε,
νέα μικρή κάμψη παρουσίασε σήμερα η ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, όπου και εκδηλώθηκαν τοπικές καταιγίδες όπως στους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Εύρου. Στη διάρκεια της νύχτας απόψε και αύριο θα έχουμε νέα πτώση θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα και θα έχουν ένταση μέχρι και 6 βοφόρ στο Αιγαίο. Να δούμε θερμοκρασίες που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και πρώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου η Νέα Φιλαδέλφεια είχε και πάλι 37 βαθμούς, η Ελευσίνα 36, το Ελληνικό 32 και ο Μαραθώνας 30. Σε άλλες πόλεις: Κόρινθος, Λαμία 35, Καρδίτσα, Λάρισα 34, Άργος, Χανιά 32, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη 31, Πύργος, Χίος 30, Κοζάνης, Έρες 29, Γιάννηνα, Πρέβεζα 28, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα 25. Στον χάρτη Ευρώπης με τα συστήματα παρατηρούμε ότι η χώρα μας αύριο και μεθαύριο θα επηρεάζεται από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων της Βαλκανικής με τις χαμηλές Ανατολικής Μεσογείου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στις βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις μέτροι και τοπικά στο Αιγαίο ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα πυρηνά της βόρειας χώρας από 20 μέχρι 30 βαθμούς, στα δυτικά από 21 μέχρι 32, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά από 22 μέχρι 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 30 βαθμούς. Για την Καλαμάτα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς, ενώ στα παράκτη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι πιο μικρή. Για το νομό Θεσσαλονίκης αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός, το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει τοπικά και θα σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 30 βαθμών. Για την Τρίτη τώρα αρχικά προβλέπεται και πάλι αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα έχουμε εκδήλωση πρόσκαιρων βροχών ή και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και ισχυροί στο Αιγαίο, σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία θα κυμανθεί στα αυριανά επίπεδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρία νέα πανένια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σήμερα και προσθέθηκαν στα άλλα έξι που σημειώθηκαν τις τρεις μέρες του 59ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης που έληξε απόψε στο Ηράκλειο. Τα σημερινά ρεκόρ πέτυχαν στα 200 μέτρα μεικτή ατομική γυναικών η σκόρδα με 2:25.89. Επίδοση που αποτελεί πανένιο ρεκόρ δεύτερης κατηγορίας. Στο ίδιο αγώνισμα η Σιδηροπούλου ήρθε δεύτερη με 2:27.29 καταρρίπτοντας το ρεκόρ της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Στα 1500 μέτρα ανδρών Κανελόπουλος με 16:14.01 που είναι πανελλήνιο ρεκόρ νέων. Στα άλλα αγωνίσματα πρόδωσαν στα 100 μέτρα ελεύθερα γυναικών Μαχαίρα με 58:75, στα 100 ελεύθερα ανδρών Στίβενσον με 53:17, στα 200 μέτρα Πεταλούδα Νικολαίδου με 2:18.07. Στο ίδιο αγώνισμα στους άνδρες Αλφατζής με 2:03.05, στα 200 μέτρα μεικτή ατομική ανδρών Παπα-Νικολάου με 2:07.51, στα 800 ελεύθερα Κούρτη με 9:26.84, 4x100 μεικτή ομαδική γυναικών Ολυμπιακός πρώτος 4:30.71, στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών ξανά πρώτος Ολυμπιακός με 4:00.67. Στη γενική βαθμολογία πρόδευσε ο Ολυμπιακός με 302 βαθμούς, δεύτερος ήρθε ο ΠΑΟΚ με 163 και τρίτος ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος με 125 βαθμούς. Να περάσουμε στο πόλο, όπου η εθνική μας ομάδα των νέων νίκησε σήμερα τη Δυτική Γερμανία με 11-9 στο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Αύριο αντιμετωπίζει την ομάδα του Βελγίου. Και να περάσουμε τώρα στο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα στο Φόρμουλα 1. Ο Αλέν Πρόστ αναδείχθηκε νικητής στο Βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε σήμερα στο Silverstone. Ο 34χρονος Γάλλος πιλότος που πρόδευσε και στο Γαλλικό Grand Prix την περασμένη εβδομάδα κάλυψε την απόσταση των 65 γύρων σημειώνοντας χρόνο 1 ώρα 19 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βρετανός Μάνσελ με 1:19.41. Τρίτος ο Ιταλός Αλεσάνδρο Νανίνι με 1:19.51, ενώ ο διάσημος Βραζιλιάνος Νέλσον Πικέ κατετάγει τέταρτος. Να σημειωθεί ο Σένα εγκατέλειψε τον αγώνα στο 12ο γύρο λόγω μηχανικών προβλημάτων, βλέπουμε εδώ. Στην γενική κατάταξη προηγείται ο Πρόστ με 47 βαθμούς και ακολουθούν ο Σένα με 27 και ο Ιταλός Ρικάρντο Πατρέζε με 22 βαθμούς.
Να δούμε τώρα και την κύτταρη στήλη του σημερινού δελτίου προπό, όπου όμως δεν έχουμε τρία σημεία, γιατί τα παιχνίδια αυτά γίνονται τώρα από στιγμή σε στιγμή. Ο Πάπα αναμένεται να μας δώσει τα τρία αυτά σημεία. Θα δώσουμε λοιπόν εμείς τα υπόλοιπα 10 και θα περιμένουμε τα τρία σημεία. Είναι λοιπόν μέχρι στιγμής 1-1, χ-χ, 1-1, χ-1-1-1. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι 1. Το δεύτερο στη σειρά του προπό είναι το σημείο 1. Επίσης, στην δεύτερη στήλη, δεύτερη σειρά είναι χ, παύλα χ, 1, παύλα 1, χ, 1, 1, 1. Και όπως είπαμε, περιμένουμε τα άλλα τρία σημεία, τα οποία θα τα μάθουμε αργότερα. Στην ιστοπλοεία τώρα, με νικητή στην κατηγορία εφήβων τον Αγγελόπουλο του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, τελείωσε σήμερα στο Νέο Φάλιρο το Πανέμιο Πρωτάθλημα Laser Radial. Νικητές της άλλης κατηγορίας αναδείχθηκαν στους Πέδες Παπαδόπουλος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στις Κορασίδες Μιλωνά του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Έγινας και στις Νεάνιδες επικράτησε η Καράμπελα του ίδιου Ναυτικού Ομίλου. Τέλος, με τη συμμετοχή 70 αθλητών από 14 σωματεία, αρχίζει αύριο το μεσημέρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, όπως πάντα κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα.